Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι το Πολυτεχνείο είναι ένα κομμάτι του ιστορικού κύκλου, ο οποίος έκλεισε με την τραγωδία στην Κύπρο και δυστυχώς συνεχίζεται με ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο πρώτον εκμεταλλεύτηκε τα λίγα λεπτά της παρουσίας του στο Πολυτεχνείο και δεύτερον δεν οδήγησε ποτέ αυτή τη χώρα, την πατρίδα της δημοκρατίας και της ελευθερίας, στην πραγματική ολοκλήρωση που αφορά και την εθνική ανεξαρτησία και τη λαϊκή κυριαρχία. Μην ξεχνάτε ότι το 1973 οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν είχαν ούτε κομματικές σημαίες, ούτε πολιτικές σημαίες, ούτε κράνη, όχι, ούτε ρόπαλα. Είχαν την ελληνική σημαία αυτό που λέτε, και το σύμβολό τους ήταν εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή δημοκρατία, γενικώς εθνική κυριαρχία. Δεν ακούει κυριαρχείο, δεν ακούει να ολοκληρώσει. Δεν ακούει, αλλά λέει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Διαφωνεί ο Στέφανος Χίος, κύριε Μαλκίδη, για το θέμα των ΝΟΠ. Κύριε καθηγητά μου, αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, και αν με ακούτε, η πανσπουδαστική είχε χρώματα στο Πολυτεχνείο. Η νεολαία του ΚΚΕ είχε χρώματα εντός του αμφιθεάτρου. Μιλάτε για το 1973 ή για σήμερα? Εγώ για το 1973 μιλώ, κύριε καθηγητά μου. Για το 1973 ξέρετε πάρα πολύ καλά. Μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου. Σας άκουσα, ακούστε με και εμένα όμως. Δώστε μου ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ελάτε, ελάτε. Στον χώρο του αμφιθεάτρου υπήρχε η πολύ μεγάλη μονάδα, φοιτητική μονάδα της πανσπουδαστικής, που πίεζε να γίνουν οι εκλογές εδώ και τώρα, ενώ το καθεστώς Παπαδοπούλου ανέβαλε τις εκλογές για το Φεβρουάριο του 1974. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Υπήρχαν οι νεολαίες λοιπόν, η ισχυρή νεολαία του ΚΚΕ, η οποία διαφέντευε όλο αυτό το παιχνίδι και αν δεν κάνω λάθος συνεργαζόταν με τους κυπατζίδες τον έλεγχο των οποίων είχε χάσει ο Παπαδόπουλος, παρά το γεγονός ότι προερχόταν από τα σπλάχνα της τότε ΚΙΠ. Υπάρχει όμως και μια άλλη λεπτομέρεια, την οποία κάποιοι περιπηδούν και με στεναχωρεί πάρα πολύ, γιατί έχουν διδάξει στα αμφιθέατρα. Κύριε Μαλκίδη, η Κύπρος δεν παρεδόθη από το προδοτικό, σίγουρα, βρωμερό και τρισάθλιο καθεστώς Ιωαννίδη με τον προδότη Αραπάκη. Η Τουρκία κατέλαβε το 3% στον Ατήλα 1. Η Κύπρος παρεδόθη από τον μεγαλύτερο πολιτικό προδότη που γνώρισε η ιστορία και λέγεται Κωνσταντίνος Καραμαλής και Ευάγγελος Αβέροφ. Ο Ατήλας 2 μετά τις 15 Αυγούστου του 1974 ήταν το αποτέλεσμα του δόγματος «Η Κύπρος κοίτα μακράν». Και απορώ πως εσείς είσαι ένας εξαιρετικός πανεπιστημιακός, τα επιλυσμονείτε. Να ακούσουμε τον κύριο Μαλκίδη. Απλώς επειδή είστε και οι δύο, παρακαλώ κύριε καθηγητά, κύριε Μαλκίδη, είστε και οι δύο με Skype, έχει σημασία να σας ακούμε καθαρά και να μην επικαλύπτεστε. Ελάτε. Ωραία. Πάντως ό,τι αφορά το ζήτημα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το ΚΚΕ τότε από το εξωτερικό είχε βγάλει ανακοίνωση ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Πολυτεχνείο είναι προβοκάτσια. Και το δεύτερο, όπως γνωρίζετε επίσης πάρα πολύ καλά, όλα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα θα είχαν λυθεί εάν είχε ανοίξει ο φάκελος Κύπρου. Και το τι συμβαίνει, αυτό το οποίο πάρα πολύ σωστά υπόθηκε σε ό,τι αφορά το ότι η Κύπρος είναι μακριά και τελικά δεν δόθηκε η δυνατότητα στην άμυνα της Κύπρου, είναι μια πραγματικότητα, κανείς δεν το αρνείται. Πραγματικά έχει ενδιαφέρον τελικώς πώς αυτό το τραύμα το οποίο οδηγήσε μετά από 7 χρόνια βιασμού της δημοκρατίας υφίσταται μέχρι σήμερα. Αν τελικά μιλούσαμε για πραγματική μεταπολίτευση και δημοκρατία, σήμερα θα μιλούσαμε για μια ελληνική Κύπρο. Δυστυχώς δεν συμβαίνει όμως αυτό. Και εγώ απορώ. Τα Foreign Office, τα απόρριτα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών ανοίγουν μετά από 20 χρόνια. Εδώ έχουν περάσει 50 και πλέον. Ο φάκελος της Κύπρου γιατί δεν ανοίγει? Γιατί δεν είναι παλαϊκή απέτηση του ελληνικού κοινοβουλίου και όλου του λαού να ανοίξουν, να δούμε ποιοι είναι οι προδότες? Ποιοι σήμερα εντός αυτών και οι γόνοι αυτών είναι εντός κοινοβουλίου? Ποιοι αντιστάθηκαν, ποιοι πάλεψαν, ποιοι πρόδωσαν, ποιοι λαϊλάτισαν, ποιοι έχουν γίνει μέλη διοικητικών συμβουλίων πανίσχυρων εφοπλιστικών οικογένειών σήμερα που πέριξ της πλατείας Συντάγματος έχουν 11 ξενοδοχεία και σε όλη την Ελλάδα έχουν και καζίνο? Ποιοι έκαναν εκφωνήσεις από τα μικρόφωνα εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο και εξαργύρωσαν αυτά τα λίγα λεπτά με 40.000 ευρώ ως επίτροπη στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Όλα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε καθηγητά, δεν πρέπει να τα μάθουμε? Ναι, πρέπει. Γιατί δεν τα μαθαίνουμε?
Γιατί η μεταπολίτευση, αυτή η ψευτοδημοκρατία ήταν λίγη μπροστά στην απονομή της αλήθειας για τα σχολεία. Και σήμερα τα σχολεία μαθαίνουν ότι εντός του Πολυτεχνείου υπήρχαν νεκροί. Όχι, δεν υπήρχαν. Υπήρχαν εκτός του Πολυτεχνείου, εκτός από ελεύθερους σκοπευτές, πράκτορες της Μοσάντ. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριοι. Βοηθήστε με, κύριε Χίο, για να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Μαλκίδη. Ναι, ολοκληρώνω σύντομα. Ο Ζων αρχιτέκτονας και τότε από τις παλιοσυρές του Πολυτεχνείου, εγώ σας λέω, μιλάω πάντα με στοιχεία και ντοκουμενταρισμένα. Ο κύριος Χάρης Γρηγοριάδης, που επικοινώνησε με την εφημερίδα μας, από το 1969 μέχρι το 1974, τα πέντε αυτά χρόνια, ήταν φοιτητής στην αρχιτεκτονική του Πολυτεχνείου. Ο Γρηγοριάδης, που ζει σήμερα στα σύνορα, αναφέρει ότι ο άνθρωπος που κρατούσε τον τηλεβόα και έκανε τις συνεννοήσεις με τις ένοπλες δυνάμεις στην πρώτη και δεύτερη ΜΑΛ, παρεπιπτόντως, ο άνθρωπος που είδαμε δεν ζει σήμερα. Παίξατε ένα βίντεο με τον μυστακοφόρο στρατιωτικό, ο οποίος ηγείτο της ύλης των τάγκς και του ενός τάγκ που μπήκε στον Πολυτεχνείο. Ακριβώς. Είναι ο αείμνηστος υπήλαρχος Μιχάλης Γουνελάς. Ο Γουνελάς μαζί με τον Κυριάκο Σταμέλο, μια άλλη μεγάλη αντιστασιακή φωνή, είπαν όλη την αλήθεια. Και η αλήθεια ήταν ότι ο άνθρωπος που κρατούσε τον τηλεβόα εκείνη τη νύχτα ως επικεφαλής της Συντονιστικής Επιτροπής ήταν ο μετέπειτα καθοδηγητής ιδεολογικός του ΠΑΣΟΚ, κύριος Κώστας Λαλιώτης. Ο κύριος Λαλιώτης το αρνείται μετεπιτάσεως, στέλνοντας εξώδικα από εδώ και από εκεί. Έχω να πω στον κύριο Λαλιώτη ότι ούτε τα εξώδικά του φοβάμαι, απλώς αυτός πρέπει να ντρέπεται. Γιατί η γενιά εκείνη της Μαρίας Δαμανάκη, του Στέφανου Τζουμάκα και όλων αυτών των ψευτοπατριωτών, οι οποίοι αργότερα καρπόθηκαν τα αγαθά του Πολυτεχνείου, που ήταν οι ψεύτικοι νεκροί εντός και οι αμφιλεγόμενοι νεκροί εκτός, θα πρέπει να ντρέπονται και αυτοί και ο Λαλιώτης που έφτιαξαν ένα μύθο για νεκρούς του Πολυτεχνείου εντός του χώρου που δεν υπήρξαν ποτέ. Αυτοί εισέπραξαν όλα τα οφίτσια και όλα τα αξιώματα της μεταπολίτευσης για να χτιστεί ένα εκτροματικό δημοκρατικό πολίτευμα που οδήγησε την Ελλάδα στη χρεοκοπία. Ορθά τονίστηκαν και ακούστηκαν πρόσωπα τα οποία πραγματικά με το ρόλο που έπαιξαν μεταπολιτευτικά λίωσαν το χαρακτήρα των χιλιάδων ανθρώπων που βρέθηκαν εκείνες τις μέρες, αν ιδιωτελώς πιστεύω, για να κηρύξουν ή τουλάχιστον να ζητήσουν μετεπιτάσεως την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Θέλω λοιπόν απόψε τη συζήτησή μου να την αφιερώσω σε έναν άνθρωπο ο οποίος βρέθηκε ανιδιωτελώς στην πρώτη γραμμή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κρατάει την ελληνική σημαία στην πύλη του Πολυτεχνείου. Είναι ο Γιώργος ο Κήρυκος, ο οποίος δεν εξαργύρωσε τίποτα. Επέστρεψε μπράβο στην σας, κύριε καθηγητά. Ζούσε στη Λικαρία, έσωσε μια αγριά λοιπόν, γυναίκα θέλω, λοιπόν, και κάηκε φωτιά. Μπράβο σας. Θέλω να αφιερώσω λοιπόν τη συζήτησή μου, τουλάχιστον την παρέμβασή μου απόψε, και να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά για την πρόσκληση, σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος δεν εξαργύρωσε τίποτα, δεν ζήτησε τίποτα, δεν κάλυψε καμιά κρατική θέση και βοηθώντας πέντε ηλικιωμένους στις μεγάλες φωτιές στην 93 στην Ικαρία, στην πατρίδα του, κάηκε ζωντανός. Είναι, αν θέλετε, το σύμβολο ή αν θέλετε ένα πρότυπο το οποίο έχουμε ανάγκη, αυτό της θυσίας και της αντίστασης του ελληνισμού.